Τρία, δύο, ένα, πάμε. Καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Επειδή είμαστε και εμείς που προλάβαμε τη Vodafone ως Panafon, που είχαμε κινητό Alcatel με πορτάκι και που βλέπαμε τρεις χάριτες και ακόμα μουρμουράμε. Επειδή λοιπόν είμαστε και μια αλφα ηλικία και σαφρακιάσαμε, τα δελτία ειδήσεων για τον επόμενο μήνα θα γίνονται ενώ θα κάνω κούρα ομορφιά στην υπέρλαμπρη, υπερπολιτελή χέστρα μου. Στα εκπαιδευτικά μας νέα, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να μην ξεχνιόμαστε, Ζέτα Μακρύ, δηλώνει ότι θα παραταθεί το σχολικό έτος όχι επειδή τα έχουν κάνει κουλουβάχατα με την τηλεκπαίδευση στο Υπουργείο, όχι επειδή δεν έχουν εξοπλίσει ούτε μισό σχολείο με υπολογιστές και οι δάσκαλοι αναγκάζονται να βάλουν πλάτη και να κάνουν μαθήματα με δικό τους εξοπλισμό και δική τους χρέωση από το σπίτι, όχι επειδή το κράτος αυτό δεν έχει κανένα σχεδιασμό, αλλά επειδή λέει νοιάζονται για την ψυχολογία των μαθητών. Και εγώ σαν χτες το θυμάμαι. Αυτό που μου έλειπε από το στήρο σχολικό σύστημα και που το ήθελα σαν τρελή τους καυτούς καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα, ήταν ένας μήνας παραπάνω μάθημα και διαγωνίσματα. Καλέ, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Εσύ δεν είσαι υφυπουργός πολιτισμού. Εσύ είσαι medium, ψυχολόγο για παιδιά, μυρίστρια νυχιών και χαρτορίχτρα. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Πήγα και στη Ζέτα τη Μακρύ, έτσι θα λέμε στο μέλλον. Θα γράψεις ιστορία. Αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί που έχουμε εξοντωθεί φέτος, και εμείς θα σε γράψουμε. Δεν μπορώ να σου πω πού όμως. Κουτούτσικο. Στα δικονομικά μας νέα, ανήκεστο και ανεπιστρεπτή βλάβη φαίνεται να έχει προκαλέσει το τακούνι της Εύης Βατίδου στον γρόταφο του Αλέξη Κούγια. Πάω! Είπε ότι θα πέσουνε μηνύσεις. Και κατηγόρησε την παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής Κατερίνα Καινούριου, χαρακτηρίζοντάς την επαγγελματία κυρία της Μυκόνου. What? Κάτι στο οποίο η Κατερίνα της καρδιάς μας απάντησε. Αν το επαγγελματίας κυρία της Μυκόνου είναι σαν το επαγγελματίας ομοφιλόφιλος, μαγιά μου και τιμή μου. Ό,τι σου είπε! Ό,τα μισά να μου έλεγε! Je suis Κατερίνα από σήμερα και μετά. Στα διεθνή νέα περί lockdown, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του νέου κορονιού αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από 7 εβδομάδες. Δήλωσε προχθές ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι εγώ, με τέτοιο όνομα, καταρχάς δεν θα έβγαινα να κάνω δηλώσεις. Και περιμένω τώρα τις politically correct να μπουν κάτω από το βίντεο και να γράψουν «Oh, she's name-shaming him, η σάτυρα έχει το όριά της!» Γλυκιά μου, πες το αυτό στον Αριστοφάνη να δούμε τι θα σου απαντήσει. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του κυρίου Γκεμπρεγέσους και σύμφωνα με την υπεύθυνη γραμμή που έχει δείξει ως τώρα η ελληνική κυβέρνηση, καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχάσετε να βάλετε Μάρτι για να μην σας κάψουν οι ακτίνες του υπολογιστή. Κρίσιμα κρίνονται τα υπόλοιπα 758 χρόνια. Η φάση όταν τελειώσει όλο αυτό θα είναι «Θυμάσαι τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε σε μπαρ». Τι είναι μπαρ? Καλό μήνα, παιδιά μου.